κάνετε? Καλημέρα, Σάββατο σήμερα, 4 του μηνός, και είμαι εδώ πέρα στο μπάνιο, γιατί μόλις τελείωσα την μπανάρα μου, έχω τελειώσει και τα ενυδατικά μου, ξέρεις τώρα, και πρέπει να συνεχίσω να φτιάχνω και το είναι μου βασικά, να σου πω την αλήθεια. Και πώς θα το κάνω αυτό? Α, εν τω μεταξύ, χθες Παρασκευή, στολίσαμε επιτέλους στο σπίτι το μισό και στρώσαμε χαλιά. Οπότε, φιλενάδα, σήμερα μένει μόνο το δέντρο. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει την μπανάρα μου, έχω μία full ενέργεια, εν τω μεταξύ έχω full ενέργεια, αλλά ζεσταίνομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έβαλα το pullover, πραγματικά μέσα στο σπίτι, λες και είμαι, ξέρω εγώ, στην Καβαλάρα. Να τα λέμε και αυτά, γιατί στην Καβάλα αυτή τη στιγμή κάνει πάρα πολύ κρύο. Λοιπόν, μία ζεσταίνομαι που λες, μία κρυώνω. Μόλις βγήκα από το μπάνιο, έβαλα το pullover, αλλά μάλλον θα το αλλάξω γιατί θα στολίσω το δέντρο και θα υδροκοπήσω. Λοιπόν, πριν όμως να γίνει αυτό, έχω να σου πω κάποια πραγματάκια που μου στείλανε από την εταιρεία Herboha. Είναι για να βελτιώσουμε την τρίχα, να αποτρέψουμε την τριχόπτωση, αλλά και να φτιάξουμε τους πνεύμονες μας. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Εννοείται ότι μετά, αφού φάμε και να μην είναι και άδειο το στομάχι, και αφού έχουμε πιει καφεδάρα να είναι ξυπνήσει και το είναι μας, μετά θα πάμε να κάνουμε αυτή τη φροντίδα. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για βιταμίνες σε μορφή κάψουλας, την οποία τη μία τη βιταμίνη σας την έχω ήδη δείξει στο Instagram. Είναι αυτό εδώ πέρα, το βιταμίνη σε μορφή κάψουλας για τα μαλάκια μας από την εταιρεία Herboha. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο αποτρέπει την τριχόπτωση, δυναμώνει την τρίχα, το τριχωτό της κεφαλής, και ο στόχος του βασικά είναι να αποκόψει η πυκνότητα αλλά και τα υγιή μαλλιά. 2 χαπάκια ημερησίως, και μπορώ να σου πω ότι δεν θα το φοβάσαι καθόλου, γιατί είναι απόλυτα cruelty free, πώς το λέω καλά έτσι, vegan, bio και δεν έχει γλουτένι, τέλος πάντων. Δεν φέρει καμία παρενέργεια. Κάθε μέρα τα πίνω, δεν έχω πάθει ακόμα τίποτα, στο λέω. Και θέλω να σου πω ότι θα δεις μεγάλη διαφορά στα μαλλιά σου. Και δεύτερον, έχω να σου πω για τα πνευμόνια μας. Αυτό είναι το συγκεκριμένο, το άλλο βιταμίνο κάψουλα, το οποίο έχει το βότανο Langhorne. Είναι ένα απίστευτο φυσικό φυτικό βότανο, το οποίο, πίστεψέ με, δεν έχει καθόλου παρενέργεια. Και θα μου πεις εσύ τώρα, τι λες μωρή Μπέλα Μέρα, σιγά μου για αργότερα αυτά τα βότανα. Και όμως, φιλενάδα, έχω να σου πω γιατί και μπήκα και διάβασα, και όπως ξέρεις, εγώ δεν σου λέω μπαρούφες μόνο και μόνο επειδή μου στείλανε κάποια πράγματα. Να ξέρεις ότι, βέβαια, φυσικό είναι ότι δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε έξω. Βέβαια, το να είμαστε έξω δεν πιέζουμε τόσο πολύ τους πνεύμονες όσο είμαστε στους εσωτερικούς χώρους. Γιατί όσο είμαστε στους εσωτερικούς χώρους, παραδείγματος χάρη και ακόμα και στο σπίτι που βρισκόμαστε, συγκεντρώνεται άσχημες, τι να σου πω, χημικές και τοξικές συγκεντρώσεις, όλα αυτά τα πράγματα στα πνευμόνια, και δεν είναι και ότι καλύτερο. Όχι πως στον εξωτερικό χώρο δεν υπάρχει, αλλά αυτό το πράγμα, όλες αυτές οι χημικές και τοξικές συγκεντρώσεις που υπάρχουν στους εσωτερικούς χώρους, πίστεψέ μου ότι είναι 100 φορές μεγαλύτερες από ό,τι στους εξωτερικούς χώρους. Οπότε, όταν θα πάρεις εσύ τη βιταμινούλα εδώ πέρα με το βότανο Langhorne, αυτό που θα κάνεις είναι καλή κυκλοφορία του αίματος, αποτρέφεις τη φλένα, γιατί ξέρω ότι μειώνει την ερυθρότητα και τον ερυθισμό από το λαιμό σου, αναζωογονεί την δύναμη των πνευμόνων και γενικά φέρνει μια πάρα πολύ καλή λειτουργία στους πνεύμονες. Και τα δύο σκευάσματα, αλλιώς βιταμίνες, τα παίρνεις από το στόμα. Καλό θα είναι να παίρνεις 2 ημερουσίως την ημέρα, ένα το πρωί και ένα το βράδυ, και για καλύτερα αποτελέσματα να το παίρνεις αυτό τουλάχιστον για ένα μήνα. Λοιπόν, έσκασα, έβαλα την πέμπελη, πάω να αλλάξω μπλούζα και πάμε να στολίσουμε την τετράρα. Για όλα αυτά όμως που σου είπα, θα σου έχω περισσότερες λεπτομέρειες κάτω στο κουτάκι της περιγραφής, μαζί με τον κωδικό έκπτωσης που σου δίνω 50% έκπτωση, μείον 50% έκπτωση, συν 10% additional discount count, με αυτό εδώ πέρα τον κωδικό. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα κάνεις την παραγγελία σου, όλα από κάτω. Είμαστε εδώ.
εδώ πέρα παρέα με τον Γιώργο. Τελειώσαμε το δέντρο και βασικά στην πορεία που στολίζαμε το δέντρο, είπα στον άντρα μου για πήγαινε λίγο στα Lidl, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε για να φτιάξουμε τα γλυκάκια μας, αλλά και να εφοδιαστούμε λίγο το ψυγείο. Οπότε εδώ πέρα παρέα με το Ζουζούνι θα σας δείξουμε τι πήραμε από πού, Γιώργο. Από τα Lidl. Για δείξε εσύ. Τι είναι αυτό το μακρινάρι εδώ πέρα. Πήραμε δύο λουκάνικα που είναι μεγάλα, που είναι σαν ρόπαλο. Ωραία. Λοιπόν, μετά θα συνεχίσουμε. Εσύ άρχισε και βγάζει κάποια πράγματα για να μην καθυστερούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πήραμε αυτά εδώ πέρα τα τριγωνάκια, τα οποία είναι τα Milbona Classic που έχει 24 τεμάχια μέσα. Είναι πάρα πολύ βουτυρένια, έχει απίστευτη υφή και γίνεται γενικά πάρα πάρα πολύ νόστιμα. Για πάμε, Γιώργο. Μαμά, ναι, ναι. Ο μπαμπάς πήρε εδώ που είναι πολύ ωραία, τα λένε γουάσα. Γουάσα. Εμείς βασικά, εμείς γουάσα το λέμε τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ ινσταγραμικό και γενικά, ξέρω εγώ και εγώ δεν ξέρω από πού ήρθε, νομίζω αυτές οι φρυγανιές είναι από τη Σουηδία. Άμα λέω βλακίες, θέλω να μου το γράψετε από κάτω. Εγώ, τότε στα νιάτα μου, είχα τις φρυγανιές της Λίνεα. Θυμάστε κάτι πολύ λεπτές. Ποια γόσα, ρε φίλε. Τι λέει τώρα το σύστημα. Λοιπόν, τι κάνεις εκεί, καλέ. Τι μυρίζει. Λοιπόν, αυτό είναι ανθόνερο. Μπέρδεψα τώρα τα άνθη, ξέρεις, άνθος από εδώ, ρόδο από την Αλώνα. Ναι, είναι από την εταιρεία Αλώνα και είναι το ανθόνερο. Προφανώς το πήρε γιατί θέλει να του φτιάξω, λέει, κουραμπιέδες. Θέλει να μυρίσει το σπίτι. Και πολύ λογικό είναι, γιατί είναι Χριστούγεννα. Και αν δεν μυρίσει λίγο από χειροποίητο πράγμα, καταλαβαίνεις. Παρακάτω. Πήρε. Δείξτε τα εδώ πέρα στα κορίτσια. Γλυκό του κουταλιού. Ναι, γιατί είναι και πολύ ντελικάτος γενικά. Έχει είναι... μέσα τέτοιο. Κερασάκι έχει μέσα. Για να δω, για να δω. Λοιπόν, είναι πολύ ντελικάτος το αγόρι μου, όπως καταλαβαίνετε. Και πήρε κεράσι έδεσας ακριβώς. Και έχει και το γερασάκι στην τούρτα που λέμε. Το κερασάκι στο γιαουρτάκι. Το θέλει το παλικάρι μου. Το θέλει και το πήρε. Πάμε παρακάτω. Μελάκι από. Μέλι ανθέων από Lidl, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ή να το βάζετε σε ψωμί και να το βάζετε και σε μελομακάρονα. Στα μακαρόνια. Λοιπόν, βασικά το πήρε βασικά γιατί θέλει να φτιάξω και μελομακάρονα. Γιώργο, Γιώργο, έλα, έλα, σνίξε. Πήραμε άχνη ζάχαρη για να κάνουμε, βλέπετε που είναι κουραπιέδες. Για να κάνουμε, είναι η άχνη για να κάνουμε έτσι τις κουραμπιέδες. Έτσι, έτσι να τους κάνουμε τις κουραμπιέδες. Ναι. Άλλο. Πήραμε και ψωμάκια που είναι σαν μικρά. Είναι πάρα, πάρα πολύ μπριοσάκια. Μπριοσάκια. Αυτά να τα πάρετε είναι πολύ καλά. Είναι ειδικά, είναι τέλεια. Και να τα παίρνετε σχολείο. Α, να... ορίστε, ο ειδικός. Να το, ναι? Να το κάνετε ό,τι θέλετε. Το τρώτε στο σπίτι, να το τρώτε για βραδινό, να το τρώτε για πρωινό, για μεσημεριανό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνδυα... Είναι ψιλογλυκούλη έχει τη γεύση προς το γλυκό. Αλλά όταν βάζεις και κασέρι και γαλοπούλα, είναι φανταστικό. Τι θα το ανοίξεις, να βατζώσεις, να δουν, δηλαδή να το φας εσύ, να καταλάβουν οι άλλοι ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο. Για, ναι, για πάμε λίγο, ναι. Αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Τσακίσω λίγο. Δεν χρειάζεται. Δεν παίρνει κανένα. Αυτό είναι. Αυτό είναι, έχει και πολύ ωραίο σχήμα, ε. Mm-hmm. Και τι, όχι, δεν θέλω να φω γιατί θα μου βγει το κραγιόν. Θες να δοκιμάσεις εσύ. Ναι, και τα ξέρεις βασικά. Α, κατάλαβες, γι' αυτό το άνοιξε το παιδί μου. Κάτσε. Πονηρός ο Τζόρτζι. Τζόρτζι, είσαι πονηρός. Hello, Τζόρτζι. Hello, Τζόρτζι. Λοιπόν, παρακάτω. Έλα, αγάπη μου. Πήραμε και ωραία σοκολατίτσα. Πήραμε, βασικά, να λες ότι ο μπαμπάς πήγε και τα πήρε. Ναι, μην παρεξηγηθεί το σύμπαν. Ναι, ναι, ναι. Ωραία σοκολατίτσα με... Με... Με αμύγδαλο. Με αμύγδαλο. Chocolate with almonds. Oh, είναι φανταστικές οι σοκολάτες. Από λίγο. Άλλο. Είναι φανταστική. Oh. Oh. Και αν την τρώτε για πρωινό πριν πάω το σχολείο. Ναι, να μας πιάσει κόψιμο, ο δικός. Άλλο ένα μπριός, λοιπόν. Ναι. Πιπεράκι εδώ, μην βάλουμε κανένα και πιπέρι. Πιπέρι, δεν είναι πιπέρι, είναι σίναμον, είναι κανέλα. Ναι. Για το μείγμα, ξέρεις, μελομακάρονα και αυτά. Πήραμε ένα φανταστικό τέτοιο που είναι πάρα πολύ καυτερό. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι καυτερό αυτό το συγκεκριμένο. Είναι η barbecue, η sauce. Είναι το classic, το barbecue, το καυτερό. Έχει κόκκινα γράμματα, το οποίο εσύ δεν το πλησιάζεις.
Κατάλαβες, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο, γιατί ψήνω φτερούγες κοτόπουλου και τις κάνω barbecue. Γιώργο, σου αρέσουν οι φτερούγες κοτόπουλου? Λοιπόν, πάμε. Μωρό μου, σκύβεις και δεν θέλω. Α, και άλλη σοκολατίτσα, η οποία είναι... Είναι τέλεια. Είναι τέλεια, ναι, αλλά περιγράψα την λίγο. Είναι crunchy, Γιώργο. Είναι crunchy. Κάνει crunchy. Καλά, χωρίς το τύλιγμα. Πήραμε αυτό που είναι για βουβλάκια. Να ναι, είναι αυτό. Όχι, βρε, πιο μάλλον. Το άλλο μας έχει σπάσει. Καλά, ναι, προφανώς έχει σπάσει. Είναι αυτός ο διαχωριστής, μωρέ, που κόβει το αυγό σου σε μέρη ίσα. Μου χάλασαν τα ελαττήρια το προηγούμενο και έτσι πήρε ο Μάριος. Άλλη μία σοκολατίτσα ακόμα. Ωραία, ναι. Άλλη μία σοκολατίτσα ακόμα. Συγγνώμη, όλοι οι σακούλα είναι σοκολατίτσες. Δεν θα περάσουμε καλά. Εγώ υποφέρω με κάτι τέτοια. Όταν ξέρω ότι έχω στο σπίτι μου άλλη πολύ πράγμα. Άλλη μία σοκολατίτσα. Καλά. Άλλη μία. Αλήθεια τώρα. Έχουμε... Καλά, πώς σας πήρε αυτός ο άνθρωπος? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Πέντε, έξι. Ναι, όπα, και άλλο μέλι. Συγγνώμη, πόσα μέλα μακαρόνα θα φτιάξουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μέλι καλό είναι να υπάρχει στο σπίτι. Παρακάτω, τι έχουμε? Πήραμε τυράκια, πολλά. Εσύ, εκεί, πήραμε τυράκια, αλλά αυτά τα τυράκια είναι... Πήραμε τυράκια, ωραία. Λοιπόν, τι τραβάει. Να τραβάει. Λοιπόν, βασικά μείναμε από μπαταρία στην μεγάλη τη μηχανή, οπότε σας έχουμε εδώ πέρα με το κινητό. Για, προχώρα. Πήραμε ωραία τυράκια, ναι, που είναι πάρα πολύ ωραία, είναι για σάντουιτς. Το στάκι για το σχολείο, τα πάντα. Τα πάντα. Είναι πάρα πολύ, αυτά ξέρει τι που λαβάς κυρίως ουσιαστικά. Άλλη μόνο, το μπριός που το βάζεις, το ξεχνάς, το μπριός. Το ξεχνάς, το ξεχνάς. Λοιπόν, πάμε. Άλλο. Άλλα γουάσα. Γουάσα, ναι. Οκ. Okay. Τι πήρε, καλέ. Ωραία σοκολατίτσα να κάνει. Α, τι είναι αυτό. Αυτό που πήρε, πήρε κακάο σε σκόνη. Τελειώ για σοκολάτα και ζεστό κακάο και για να το βάζετε στα πόριτσας. Οπότε καταλαβαίνεις, κακάο. Οπότε ναι, άλλο. Και αυτό είναι για... Τι είναι αυτό? Εγώ πάω, κάτσε να το δω. Αυτό είναι, α, τρουφίτσα, η οποία μπορείτε να διακοσμήσετε τα cupcakes σας. Chocolate sprinkle cereals, λοιπόν, with milk chocolate και γάλα σοκολάτας μέσα. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι τρουφίτσα που μπορείτε να βάλετε πάνω στα γλυκά. Έχουμε... Τι είναι αυτό? Τι έφερε ρε άνθρωπος. Λοιπόν, είναι αυτό το larger slice. Αυτό. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Κάτι στο ελληνικό έχουμε. Α, έχουμε. Μείγμα για παρασκευή μπισκότων με γλάσο και κακάο. Ουχου. Εντάξει, κατάλαβα. Η χαρά της χοληστερίνης, η χαρά των γλυκών. Να κόψω γλυκό. Έτσι. Χριστούγεννα χωρίς γλυκό. Γίνεται. Γίνεται. Λοιπόν, άλλο. Καλά, με αυτό που θα δείτε τώρα θα τρελαθείτε. Πηγαίνετε τώρα που σε λέω. Τώρα στο Lidl. Τώρα. Στο Lidl να το πάρετε αυτό που θα σας δείξω τώρα, τώρα, τώρα. Για πάμε. Αυτό που είναι για να φτιάξετε. Είναι ένα κύλινδρος ουσιαστικά, όπως βλέπετε, με διαχωριστικά, το οποίο έχει διάφορα πραγματάκια για να, toppings, για να ρίξετε πάνω στα γλυκά, στις τούρτες, έχει κομματάκια σοκολάτας, έχει αστεράκια, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Cookies. Πού είδες καλά τα cookies? Αυτό είναι σοκολάτα, Τζόρτι. Ναι, αλλά είναι τα μικρά τα τέτοια. Τέλος πάντων, πάντως να ξέρετε ότι είναι μία επιλογή. Πρέπει τα Lidl τώρα. Τώρα όμως, πώς λέμε, πάμε τζάμπο τώρα, τώρα πάμε Lidl τώρα. Λοιπόν, είναι μία επιλογή από χρωματισμένα, αρωματισμένα, ζάχαρη, ψεκάζι και σοκολάτα. Δεν πάει και πολύ αυτό σαν πρόταση. Εσύ που τα ξέρεις καλά, πάει αυτό σαν πρόταση. Για άκου λίγο. Μία επιλογή από χρωματισμένα, αρωματισμένα, ζάχαρη, ψεκάζι και σοκολάτα. Κατάλαβες τίποτα εσύ? Το θέμα όμως είναι ότι είναι τόπιτς. Τι, μα είναι δυνατόν πως τα γράφουν έτσι ρε παιδάκι? Δεν φταίει το Lidl. Ποιος φταίει? Τα φορτηγά που τα φέρνουν. Α, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άλλο έχουμε? Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, δεν έχει τίποτα άλλο σακούλα? Όχι. Αυτά ήταν τα πραγματάκια που μας έφερε ο μπαμπάς μας. Όπως βλέπετε, πολύ σοκολάτα, η χαρά της σοκολάτας, η χαρά του μείγματος και αυτά. Οπότε θα σας αφήσουμε εμείς τώρα για να συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας. Παρακαλώ.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μας, χτυπήστε το κουδουνάκι. Καλά, ναι, στη Μαρία βασικά, και θα σας απαντήσει. Στη Μαρία, έτσι. Παρ' όλα αυτά, εσείς κάντε ένα subscribe στο κανάλι, μία εγγραφή. Παχτίζετε το κουδουνάκι, θα το δούμε αμέσως. Αμέσως θα το δούμε, καταλαβαίνεις. Θα σας απαντήσουμε. Αμέσως. Μπράβο, ρε Γιώργο, κόλατο. Ωραία, φίλε, με ξέκανε. Θα τα πούμε.